για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Λοιπόν, στο Γιώργο μας, ο οποίος είναι στην κουζίνα, τόσο μπούλινγκ που σου κάναμε σήμερα με αυτήν τη συνταγή. Ειλικρινά, τι ωραίο θα μαγειρέψουμε, Γιώργο. Όχι, εντάξει, είναι πολύ. Τώρα δεν μυρίζει τίποτα. Έφυγαν τα ραδίκια. Μια χαρά. Όχι, όχι, να τα βγάλεις, να κάνεις ό,τι θέλεις. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά μετά από αυτό που κάναμε σήμερα στην εκπομπή, δεν ξέρω ποιος θα πάει να αγοράσει ραδίκια να τα μαγειρέψει. Είναι πολύ ωφέλιμα. Πέρα από τη μυρωδιά του, Χριστένα μου, φτιάχνεις ωραίες σαλάτες. Να τα βγάλουμε, να τα βγάλουμε. Και στα φαγητά επίσης. Να τα βγάλουμε. Τέλος πάντων, επειδή όντως ήταν πολύ έντονα, ξαφνικά έκανα μάγια και σου έχω βγάλει μαρούλι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα μαγειρέψουμε, λοιπόν, για να χοιρινά φιλετάκια με τηγανιτό αυγό. Είναι μια ζέτσι με μια κουβανέζικη συνταγή που είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει στους τηλεθεατές. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα τι υλικά θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτόν το υπέροχο φαγητό. 10 χοιρινά φιλετάκια. Καλαμάτα Παπαδημητρίου, το barbecue sauce θέλουμε σήμερα. 4 αυγά. Μισό κουταλάκι ντουπλικού σκόρδο τριμμένο. Ναι. Εντάξει. Ήταν εντρίμηνο, εντάξει. Μισό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία ντομάτα ψιλοκομμένη, μισή πιπεριά πράσινη ψιλοκομμένη και μισή πιπεριά κίτρινη ψιλοκομμένη. Η δεύτερη μας κάρτα είναι 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό φλιντζάνι χυμό ντομάτας, λίγο φρέσκων κόλιανδρων, καλαμάτα Παπαδημητρίου ρόδι, το σος μας, αλατάκι, πιπεράκι. Μάλιστα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Αυτά είναι τα υλικά μας. Απλά υλικά όπως πάντα, εύκολη συνταγή. Να πιάσω και εγώ ένα νεράκι εδώ από το Θοδωρή μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Έχουμε βάλει το τηγάνι να ζεσταθεί. Προσθέτουμε μέσα από το ελαιόλαδο. Έχουμε τηγανίσει εμείς τα αυγά για να τα έχουμε έτοιμα να τα εδώ, Χριστιανά μου. Ωραία. Έχουμε πάρει χοιρινά φιλετάκια από τον κασάπι μας, από την υπεραγορά μας. Τα θέλουμε έτσι χτυπημένα, ωραία. Είναι και τέλειο φαγητό από μόνο του το αυγό, το τηγανιτό. Ναι. Πώς το τρως εσύ, τι του βάζεις από πάνω? Τι εννοείς? Όταν το τηγανίσεις, τι του βάζεις από πάνω να το φας? Κοίταξε, Χριστιανά, μην είσαι καλύτερο πράγμα να κόψεις το ψωμί και να ξεκινήσεις. Ναι, αλλά δεν του βάζεις τίποτε πάνω? Τι εννοείς, σαλατάκι, πιπεράκι, λεμόνι, βάζω... Αρτισιά. Αρτισιά. Ναι. Λεμόνι και αρτισιά. Περιπέζεις, ναι. Όχι, καθόλου. Δοκίμαστο. Ας να το δοκιμάσω. Ναι. Αλατάκι, λεμόνι, αρτισιά. Και κάνεις βουτίν και το ψωμί. Είναι τέλειο. Ξέρω ότι έχω συνηθίσει στις Ινδίες μια σύνταγη με αυγόν, αρτισάν και ρύζι, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ πας στο τηγάνι των αυγών. Ναι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Τώρα ο καθένας βέβαια το τρώει όπως θέλει. Ακούς το αυγόν το βραστό. Κάποιοι, εγώ έβαζα και λεμόνι παλιά πάνω στο αυγόν το βραστό. Μου αρέσει. Τώρα το έχω σταματήσει. Άλλοι βάζουν δυόσμο πάνω στο αυγόν το βραστό. Ο καθένας έχει τα δικά του. Σίγουρα, σίγουρα. Η μαγειρική θέλει φαντασία, ναι. Και όπως αρέσει στον καθένα. Λοιπόν, όταν κάψει το λαδάκι μας, ρίχνουμε μέσα τα φιλετάκια, τα χοιρινά. Να πούμε ότι αυτή η συνταγή μπορούμε, αν θέλετε, να αποφύγετε το χοιρινό, μπορείτε να την κάνετε με φιλέτο κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια, mm-hmm. που είναι επίσης ωραίο. Ξέρεις ότι την προηγούμενη Πέμπτη που μας έδειξες το κοτόπουλο με το κραμπί, το καρότο κλπ. Πήγα σπίτι και το σέλινο, πήγα σπίτι και το έκανα. Ήταν εξαιρετικό. Ναι, χαίρομαι, χαίρομαι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με πιπέρι, φρέσκο τριμμένο πιπεράκι. Θα βάλω έτσι και λίγο πάνω στα αυγουλάκια, επειδή μου αρέσει αρκετά. Ωπα, συγγνώμη. Λοιπόν, αλάτι. Και εδώ λίγο αλατάκι. Έχω δηλαδή σε φέρα σου τα ραδίτσια, γιατί θέλω να σου κάνω έτσι μια σαλατούλα που ξεχωριστή. Συνοδεύουμε με ξεχωριστή. Ήταν ξεχωριστή όντως. Ήταν ξεχωριστή όντως. Ήταν πολύ ξεχωριστή αυτή η σαλάτα. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε ψιλοκόψει σε μικρά τετράγωνα την πράσινη και την κοκκινή πιπεριά, το κρεμμυδάκι μας, ο κόγιανδρος που δένει απόλυτα σε αυτό το φαγητό, η ντομάτα που έχω πάρει κονσέρβα εγώ, αν θέλει κάποιος μπορεί να ψιλοκόψει φρέσκες ντομάτες, mm-hmm. και λίγο χυμό ντομάτας. Ωραία. Επίσης να πούμε ότι σήμερα μαγειρεύουμε ξανά με καλαμάτα Παπαδημητρίου, τον barbecue, το οποίο θα μας βοηθήσει να δώσει μια έντονη γεύση, αλλά και το καλαμάτα Παπαδημητρίου, το ρόδι, πολύ που ωραία. Ήταν να σου κάνω τη σαλατούλα μου, αλλά λένε κάνουμε με το μαρουλάκι. Με το μαρουλί. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τέλεια. Γυρίζουμε εδώ τα χοιρινά φιλετάκια, τα οποία έτσι θέλουμε να ροδοκοκκινήσουν και θα συνεχίσουμε εδώ με το κρεμμυδάκι. Να πούμε ότι αν κάποιος του αρέσουν τα καυτερά, μπορεί να προσθέσει μέσα τσίλι, φρέσκο τσίλι, το οποίο να ψιλοκόψει και να ρίξει μέσα.
θα του δώσει όντως πικάντικη γεύση. Είναι έτσι μια κουβανέζικη συνταγή, μπορώ να πω, την οποία έχω δει ξανά έτσι λίγο διαφορετική φυσικά. Την έφερα στα μέτρα μας για να μπορούν και οι τηλεθεατές από το σπίτι να την κάνουν. Υπέροχα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με σκορδάκι, το οποίο έχουμε εντρύψει ή έχουμε περάσει από το πλέντερ. Ωραία. Θα μαζέψω εδώ. Αν χρειαστείς κάτι βοήθεια, μου λες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό δουλεύει έτσι, κανονικά, ναι, τέλεια. Χριστίνα μου, μπορείς να το δυναμώσουμε, ναι, μπορούμε να δυναμώσουμε το μεγάλο, γιατί δεν το παίρνει με τα γαντάκια, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Θα αφήσω αυτό εδώ στην άκρη. Πίνακες η Θεσσαλονίκη. Επίσης πας στο μάτι του καφέ, ρε Γιώργο μου, ναι, γι' αυτό. Όντως, ναι. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Έλα. Αυτό, ναι, για να μην κάνει και ζέστη. Τέλεια. Λοιπόν, έτσι μέχρι να πάρει εδώ να ροδοκοκκινήσει λίγο, να ξαναθυμίσω τους τηλεθεατές ότι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου μέσα από τη σελίδα μου στο Facebook Γιώργος Ερωτοκρήτου Chef de Cuisine ή στην ιστοσελίδα μου γιώργοserωτοκρήτου.com, που εκεί μπορούν να βρουν αρκετές συνταγές, είτε και αυτές που κάνουμε εδώ στην εκπομπή, αλλά και άλλες. Και άλλες πολλές. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τις πιπεριές. Μέχρι να πάρει και την πράσινη του, έτσι καλά το μάτι μας εκεί. Είναι πολύ ωραίο που βάζεις έτσι αυτά τα χρώματα μέσα στο φαγητό, τα λαχανικά. Μου αρέσει πάρα πολύ να έχει χρώμα το φαγητό, Χριστίνα. Ναι. Νομίζω και η παρουσίαση ενός πιάτου παίζει σημαντικό ρόλο πλέον, αλλά και η γεύση εννοείται. Βέβαια. Είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό. Μάνα μου, Χριστίνα μου, η πρώτη τελευταία μας εκπομπή που κάνουμε μαζί. Είναι μας ακόμα μια, ακόμη μια. Μια Πέμπτη. Ακόμη μια Πέμπτη. Γιατί φετινή είναι τηλεοπτική σεζόν, ακόμη μια Πέμπτη. Και μισή τη χρονιά πόσα πράγματα. Πολλά. Γάμι, είσαι έγκυος, έφιασου εγώ για λίγο καιρό και ξανά γιατί θα ξέρεις. Είναι πολλά πράγματα, πολλές. Μα οι αλλαγές είναι για να ναι, γίνονται, ακριβώς. Γιώργο μου. Λοιπόν, έτσι. Θα συνεχίσουμε εδώ, Χριστίνα μου, με το μπαρπεκιού. Ωραία. Μπαρπεκιού, ωραία. Λίγο μπαρπεκιού μέσα στη συνταγή μας. Όπας. Γιατί έχεις επιλέξει τον μπαρμπεκιού? Γιατί με συνδυασμό μαζί με τις πιπεριές, το κρεμμύδι, όλα αυτά δεν είναι καλύτερα από άλλα καραμάτα παπαδημητρίου, βαλσάμικα που έχουμε κάνει. Ωραία. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι, έχουμε χρησιμοποιήσει το μουστάρδα μέλι που ήταν τέλειος συνδυασμός μαζί με, με το κραμπί, το κοτόπουλο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν θέλουμε να βαρύψηθουν αρκετά οι πιπεριές μας, συγγνώμη, το έχουμε πει αρκετές φορές ότι θέλουμε τα λαχανικά μας να είναι έτσι ζωντανά μέσα στο φαγητό για να κρατούμε τις θρεπτικές αξίες. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με την ντομάτα. Έχουμε πει ότι εγώ χρησιμοποιώ κονσέρβα. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να κόψει ή να τρίψει δικές του ντομάτες από το σπίτι. Κόκκινες έτσι ντομάτες. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ήδη άρχισε να δίνει ωραία μυρωδιά το φαγητό μας. Θα το αφήσουμε έτσι να καταστηθεί λίγο. Επίσης, οι κουβανοί, ξέρεις τι κάνουν, Χριστίνα μου, βάζουν περισσότερο χυμό ντομάτα στο τηγάνι, σαν αυτό που έχουμε φέρει εμείς εδώ. Σπάνε τα αυγά από πάνω στο τηγάνι, ωραία, όπως είναι, ομά αυγά. Δυναμώνουν το φούρνο στους 180. Τα βάζουν μέσα και ψήνονται από πάνω τα αυγά μέσα στο φαγητό, μέσα στο τηγάνι. Και τα σερβίρουν όπως είναι με το τηγάνι. Α, μάλιστα. Ενώ εμείς τα τηγανίζουμε εμείς και θα τα κάνουμε ξεχωριστά. Ναι. Αλλά αν κάποιος από τους τηλεθεατές θέλει να το κάνει, είναι εύκολη διαδικασία. Μ' άρεσε το φαγητό μας και σήμερα πάρα πολύ. Χαίρομαι. Εύκολο, γρήγορο. Σήμερα έχω πάει σε ένα νηπιαγωγείο και έχω μαγειρέψει με 38 πιτσιρίκια. Τα οποία μπράβο. Σε λατρεύουν, μου έχουν πει: θέλουμε τη Χριστιάνα μας, να τη δώσει χαιρετίσματα και τέτοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας λοιπόν. Στέλνω και εγώ την αγάπη μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε προσθέσει και το χυμό. Και τι κάνατε μαζί στο νηπιαγωγείο? Έχουμε κάνει τρούφες. Α, ωραιότατα. Έχουμε κάνει τρούφες μαζί. Τέλεια. Έτσι πλάσαμε μαζί, μαγειρέψαμε κατά κάποιον τρόπο. Υπέροχα. Λοιπόν. Μυρίζει τέλεια, τέλεια. Επειδή με έχει πιάσει εμένα εδώ η μυρωδιά. Ναι, έφυγε σήμερα και η άλλη. Η άλλη έφυγε τελείως. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με κόγιανδρο ψιλοκομμένο. Σου αρέσει ο κόγιανδρος ο φρέσκος? Ναι, πολύ. Όλα τα λαχανικά μου αρέσουν, δεν ξέρω, είναι... Όλα τα λαχανικά τα τρώω, ρε παιδί μου, δεν έχω θέμα με κάποιο. Ναι. Εκτός από τον άνηθο.
Που δεν είναι, εντάξει, δεν είναι λαχανικό άνηθος, αλλά ναι, εκτός από τον άνηθο. Εμένα ο κογέντρος μου αρέσει πολύ και στις σαλάτες και στενά. Ναι, είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν. Οχ, πολύ ωραίος. Και ο κολιάνδρος είναι ωραίος και ο ξηρός. Ο κολιάνδρος πας στις πατάτες, στις τηγανιτές, στις αντιναχτές. Έτσι. Λοιπόν. Το φαγητό μας μπορεί να συνοδεύσει με μια σαλατούλα ή χάλα στο μυαλό μου, αλλά στην πορεία τα έχω αλλάξει λίγο. Λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καρδιές από μαρούλι, ωραία. Και θα ρίξετε ελαιόλαδο, λίγο βαλσάμικο, αλλά μπορείτε να προσθέσετε επίσης το καλαμάτα Παπαδημητρίου, το ρόδι, το οποίο θα σας δώσει για αυτή τη γεύση του ροδιού, η οποία είναι τέλεια. Μια ελαφριά σαλατούλα στο πλάι, γιατί ήδη το φαγητό μας είναι βαριφορτωμένο, έτσι. Ναι, κάτι λοιπόν, light. Κάτι light, κάτι απλό. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε μείγμα με λαχανικά που θέλετε εσείς. Ακόμα και αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα ραδίκια. Και τα ραδίκια, βεβαίως. Λοιπόν, είμαι παιδί, να ανοίξω το ψυγείο. Όχι, μην το ανοίξεις, να πεις χαμένα φυρτής. Θα το ρισκάρω. Μην το ανοίξεις, προειδοποιώσε. Ευλογημένα του Θεού, δηλαδή, γίνεται αυτό το πράγμα. Θεέ μου. Δεν πρέπει ο Αντρέας, μα να με μερίζει στο στούντιο. Είπα... Τίποτε, να σου πω, βάλω το μες στο ψυγείο, με τσέρα, με πάνω. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, όπως βλέπεις, Χριστιανά μου έχει καταστοιχηθεί, έχει δέσει η σάλτσα μας και είναι έτοιμη η συνταγή μας. Πολύ ωραίο φαίνεται το φαγητό μας. Και είναι και πολύ υγιεινό, δεν έχει τίποτα μέσα. Εντάξει, αν εξαιρέσεις το λαδάκι, το οποίο είναι ελαιόλαδο, εντάξει, σιγά. Καλά, σιγά που δεν θα βάλεις και 2-3 κουταλιές λάδι μέσα στο φαγητό, εννοείται. Και είναι εύκολο να γίνει γιατί γίνεται στο τηγάνι. Λοιπόν, σου παίρνω χρειάζεται... τη συνταγή. Είμαι σίγουρος, γι' αυτό σας βάζω και στο πλάι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Γιατί έχει 4 αυγά όμως εδώ. Έχεις... Α, μας ναι, έχεις δώσει μεγαλύτερη ποσότητα. Ναι, σίγουρα. Εμείς εδώ στην εκπομπή. Ωραία. Κάνουμε πιο μικρές τις μερίδες μας. Απλά για να δείξουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, τέλεια. Συνεχίζουμε εδώ με το αυγουλάκι. Να το κλείσω. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν. Τέλεια. Πολύ, πολύ ωραίο. Έτσι μια μικρή γαρνιτούρα από κόγιανδρο. Ωραία. Πάντως Γιώργο μου φαίνεται εξαιρετικό το φαγητό μας. Είμαστε τέλει. Είμαστε έτοιμοι. Πάρα πολύ ωραία. Και τέλει. Μπράβο Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.